Ολοκληρώθηκαν χθες οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου. Από τους 18 υποψήφιους εξελέγησαν οι 9, ενώ τις επόμενες ημέρες θα συγκροτηθεί το νέο σώμα. Οι εκλογές τελειώσανε. Ο εμπορικός κόσμος της Κορίνθου επέλεξε από τους 18 υποψηφίους 9. Αυτό που έλεγα εδώ για αρκετό καιρό, ότι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο το καινούργιο ήθελα να είναι νέοι άνθρωποι, πραγματικά έγινε. Μπήκανε 3 καινούργοι και 6 πιο παλιοί. Άρα η σύνθεση παλιών με νέων είναι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε 15 μέρες θα συνέλθει και θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Αυτοί που βγήκαμε είναι εγώ πρώτος μαζί με τον Κυπρέο τον Γιώργο, ακολουθεί η Μαρίνα Ιταοξίδη, ακολουθεί ο Γίκος ο Αναγνωστόπουλος, η Μπαϊλάκη η Παναγιώτα και ο Κόρκας ο Θανάσης, ακολουθεί ο Βασίλης ο Γιώργαρης, ακολουθεί ο Οικονόμου ο Γιώργος και ο Σαραντάκος ο Κώστας. Κύριε Πρόεδρε, υπήρχε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ναι. Αυτό πώς να το ερμηνεύσουμε? Αυτό θετικό? Να το ερμηνεύσουμε, βέβαια, όχι απλώς ως θετικό. Ήταν μια προσπάθεια χρόνων το ψηφοδέλτιο στον Εμπορικό Σύλλογο να είναι ενιαίο. Δεν μας απασχολούν τα κόμματα, δεν μας απασχολούν οι παρατάξεις. Αυτό είναι κοινό για όλους τους εμπόρους και για μας είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση, αφενός μεν και αφετέρου, επειδή στην πόλη της Κορίνθου συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές με τους πεζόδρομους, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα καλύτερα και για τους καταναλωτές αλλά και για τους εμπόρους. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτό το δρόμο να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί τα συμφέροντά μας είναι όλα όλων τα ίδια και κοινά. Μόνο με την ανάπτυξη της αγοράς της Κορίνθου θα επιβιώσουμε και εμείς με τις επιχειρήσεις. Καλή επιτυχία.